που σήμερα ανεβάζει στο YouTube όλα τις τα παλιά βιντεοκλίπς. Η ίδια έχει ιδρύσει την σχολογραφική εταιρεία Track 7, έκανε το βασισμένο σε αρχαία μύθο Installation Project Bunker Buster μαζί με μια Παλαιστίνια καλλιτέχνη και ετοιμάζει το τριπλό CD πειραματική δάζ με τη Λωρή B. Γιατί δεν επαναπάθηκε στις δάφνες των επιτυχιών που τραγούδισε και των ακόμα περισσότερων που έγραψε για πολλούς συναδέλφους του και πριν από λίγα χρόνια επιχείρησε με απογοητευτικά αποτελέσματα να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision. Συνεχίζει να γράφει και να ηχογραφεί μουσική για το επερχόμενο άλμπουμ του, αλλά και να πετάει με το ελικόπτερό του. Η Αλβανίδη γνώρισε επιτυχία χάρη σε κομμάτια όπως το Σοκολατή και το κλασικό αγαπημένο των διακοπών Μη μου μιλά για καλοκαίρια. Σήμερα ζει στην Ανάβησο μαζί με τον επιχειρηματία σύζυγό της και τα αμέτρητα σκυλιά και κατιά τους και σχεδιάζει το δισκογραφικό της comeback μέσα στο 2009. Ξεμπήρυμπα και πήγε για τρέλες στις Σεϊχέλες καθορίζοντας την ελληνική pop των 80's. Σήμερα κάθε άλλο παρά είχε εγκαταλείψει τη μουσική. Ερμήνευσε το τραγούδι τίτλων της σειράς 7 Θανάσιμες Πεθερές, μέχρι πέρσι συμμετείχε στη Σπύρα Σπύρα με το Σταμάτη Κραουνάκη, πρόσφατα κυκλοφόρησε άλμπουμ με remix και τώρα ετοιμάζει νέο δίσκο. Όπως και ο Μιχάλης Ζακηδής και εκείνη έχει πάνω από 1000 φίλους στο Facebook, ενώ συμμετείχε και στο reality show Η Φαρμά των Διαστήμων. Έκανε πολύ κόσμο να χορέψει στο Αιγαίο τα μπλουζ, αλλά σήμερα προτιμά να δίνει έμφαση στη σύνθεση παρά στην ερμηνεία, αν και καμιά φορά δοκιμάζει την τύχη του στα προκριματικά της Eurovision. Επιτυχίες όπως το Light in Our Show ή της Έλενας του Παρίζου φέρουν την υπογραφή του. Το διπλωμένος, καλή φιγούρα των 80's με τραγούδια όπως το βραδινό μπανάκι και έτσι σε θέλω, δεν ήταν μόνο τραγουδιστής αλλά και συνθέτης επιτυχιών και άλλων καλλιτεχνών. Σήμερα είναι πατέρας δύο παιδιών, αλλά αυτό δεν τον εμποδίζει να διασκεδάσει σε μέρη όπως η Μύκονος. Ναι, ήταν και αυτό το κότερο. Για αυτές τις επιστροφές, ο παρελθόν είναι καταπληκτικές. Έχω ενθουσιαστεί. Εγώ το έλεγα με τον Μιχάλη. Έχω ενθουσιαστεί με Κώστα Μπίγαλη και. Με Κώστα Μπίγαλη και Χαριτοδιπλωμένο που κάνανε τεράστιες επιτυχίες πανευρωπαϊκά εκείνη την περίοδο. Και μου θύμισε ότι Μπίγαλη έχει κάνει το Miss You. Και Lost in the Night ο Χαριτοδιπλωμένο. Τεράστιες επιτυχίες πανευρωπαϊκά τότε. Μάλιστα, και μια κασέτα δεν έχουν φυλάξει για τα κλεφτά. Εγώ δεν έχω τη βιντεοκασέτα αυτά. Είμαι σίγουρη. Και μετά από ρεκιστόν και ο Ιγέ και γράφει μάνα πάνω. Και μια φωτιά στο σπίτι δεν πέρασε. Να βγάλω. Μια κάτι να σε ρωτήσω. Σχετικά με όλη αυτή την επιτυχία του παραπέτηση.